Χάνει τον έλεγχο και κάνει κακό στη γυναίκα που αγαπά. Ο Αλέξη και η Μυρτάλη, παρά τα όσα έχουν περάσει, είναι ξανά μαζί, προσπαθώντας να έχουν μια φαινομενικά φυσιολογική σχέση. Όμως η ψυχολογική κατάσταση του Αλέξη και η αρρωστημένη ζήλια του δεν αφήνουν να κυλήσουν τα πράγματα ήρεμα και κανονικά. Ο Αλέξης, όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, χάνει τον έλεγχο και ξεπερνά τα όρια, θέλοντας να κάνει κακό στη γυναίκα που αγαπά όσο καμία άλλη. Η παθολογική του ζήλια είναι τόσο έντονη που συνεχώς κάνει σκηνές ζηλοτυπίας και δεν θέλει κανένας άντρας να πλησιάζει τη Μυρτάλη. Βέβαια, όλο αυτό κάνει έξαλλη την κοπέλα. Αλλά ζήλια νιώθει επίσης και για τον άντρα που μπήκε στη ζωή της μητέρας του, το Γεράσιμο, καθώς ο Αλέξης είναι εξαρτημένος από τη Μαργαρίτα και έτσι αρχίζει να αντιδρά με έντονο τρόπο αφού δεν το θέλει ανάμεσά τους. Ο Αλέξης έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και σιγά σιγά η ψυχολογική του ισορροπία χάνεται, με αποτέλεσμα να βγαίνει εκτός εαυτού. Και ενώ απομακρύνονται με τη Μυρτάλη, εκείνος θέλει να έρθουν και πάλι κοντά. Τη στιγμή όμως που καταλαβαίνει ότι δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία, θα βάλει στόχο του να την αποτελειώσει. Τι θα γίνει τελικά, θα κάνει το σχέδιό του πραγματικότητα? Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.